Συνεργάζεστε με πολλούς ανθρώπους στην επιχείρησή σας και βασίζεστε σε αυτούς. Το επίπεδο πρόσβασης που χρειάζεται στην επιχείρησή σας είναι διαφορετικό. Το Team Manager βοηθά εσάς, αγρότες, επιχειρήσεις, αντιπροσώπους με δύο βασικές λειτουργίες. 1. Τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης του προσωπικού σας και 2. Τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης των συνεργατών σας. Θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Team Boost από την Boost Ag Services, ο οποίος έχει μόλις ξεκινήσει τη διαδικασία ρύθμισης του προσωπικού και των συνεργατών του. Η Boost Ag Services είναι εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της. Αρχικά, ο Team επιλέγει το Team Manager στα εργαλεία και ελέγχει την πρόσβαση που έχει. Ο Team είναι διαχειριστής της επιχείρησης και γι' αυτό το επίπεδο επιχείρησης 2 του επιτρέπει να κάνει όλες τις αλλαγές που δείχνει το βίντεο. Αρχικά ρυθμίζεται το προσωπικό, όσοι εργάζονται μέσα στην επιχείρηση. Η Boost Ag Services έχει εργαζόμενους σε διαφορετικές θέσεις και γι' αυτό ο Team πρέπει να προσθέσει το προσωπικό του, ξεκινώντας με τον Mike, που εργάζεται ως γεωπόνος. Επιλέξτε το σύμβολο Sin, Add to your team, Add staff. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του Mike. Στη συνέχεια, ορίστε το επίπεδο πρόσβασης του Mike. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι πρόσβαση που θα έχει ο Mike στην επιχείρηση Boost Ag Services και αφορά τον εξοπλισμό, τα άτομα, τα χωράφια και τις εργασίες. Ο Mike εργάζεται ως γεωπόνος και γι' αυτό δεν χρειάζεται υψηλό επίπεδο πρόσβασης στον εξοπλισμό ή τη δυνατότητα επεξεργασίας της επιχείρησης ή της ομάδας. Επιλέξτε Finish. Ο Mike θα λάβει ένα email όπου θα του ζητείτε να συνδεθεί και να αποδεχτεί την πρόσκληση. Αν δεν έχει λογαριασμό My John Deere, μπορεί να τον δημιουργήσει από τη σελίδα σύνδεσης. Η πρόσκληση εκκρεμεί στο Team Manager μέχρι ο Mike να αποδεχτεί την πρόσκληση. Ας δούμε τώρα τη ρύθμιση συνεργατών. Συχνά ο πάροχος της υπηρεσίας χρειάζεται πρόσβαση στην επιχείρηση του πελάτη. Εδώ η Boost Ag Services παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση του Joseph Schmidt. Μία από τις δύο επιχειρήσεις μπορεί να ξεκινήσει τη συνεργασία. Ωστόσο, συνήθως η Boost Ag Services είναι αυτή που στέλνει έτοιμα στον Joseph. Ο Joseph μπορεί να ελέγξει και να αποδεχτεί το αίτημα παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης στην επιχείρηση Boost Ag Services. Η Boost Ag Services παρέχει υπηρεσίες στον Joseph Schmidt και έτσι ο Team προσθέτει τον Joseph ως πελάτη του. Ο Team κάνει κλικ στο σύμβολο Sin, επιλέγει Add to your team, Add partner, επιλέγει Request access from my partner, γιατί ζητά πρόσβαση από τον Joseph. Αντιθέτως, η επιλογή Grant access to my partner παραχωρεί πρόσβαση στον Joseph για την Boost Ag Services. Στη συνέχεια, ο Team διαβάζει κάθε κατηγορία εξοπλισμός, επιχείρηση, τοποθεσίες και εργασίες και ζητά το ύψιστο επίπεδο πρόσβασης για κάθε μία από αυτές. Τέλος, ο Joseph Schmidt συνεργάζεται σχεδόν αποκλειστικά με τον Mike και θα ήθελε μόνο ο Mike από την Boost Farms να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της επιχείρησής του. Ο Team μπορεί να κάνει την απαραίτητη ρύθμιση εδώ. Όταν οι εργαζόμενοι της Boost Farms συνδέονται, μόνο ο Mike θα βλέπει τον Joseph στον κατάλογο των πελατών. Κανένας άλλος εργαζόμενος δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση ή να μπορεί να δει τον Joseph και γι' αυτό ο Team αναθέτει στον Mike την παροχή των υπηρεσιών για την επιχείρηση του Joseph Schmidt. Τώρα ο Joseph Schmidt εμφανίζεται στον κατάλογο συνεργατών του Team. Η πρόσκληση εκκρεμεί μέχρι ο Joseph να αποδεχτεί την πρόσκληση. Θα ζητηθεί από τον Joseph να εγκρίνει τα απαιτούμενα επίπεδα πρόσβασης. Μπορεί είτε να τα αποδεχτεί είτε να τα αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του.